Είμαστε με την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, τη Μανιάνα Καλογεράκη. Καλό μεσημέρι, διπλό μήνυμα σε Τουρκία, Κύπριους και Άγκυρα, αποστέλει Μανιάνα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο, εν ώψη της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό, η οποία προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα Μαρτίου. Καλό σας μεσημέρι, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Χρύσα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες, ότι έχει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Και μάλιστα μια εντολή η οποία αναφέρεται ρητά σε διζωνική δικοινοτική λύση σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά από αυτήν την τοποθέτηση, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, απέστειλε επιστολή προς τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου ξεκάθαρη, τη βλέπουμε εδώ, ότι πρέπει να τηρηθούν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το υποτιθέμενο κράτος της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, το έχει σε εισαγωγικά μάλιστα αυτό, και να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και τον αδέσμευτο χαρακτήρα της κυπριακής δημοκρατίας. Επίσης, σε μια άλλη πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή της Κύπρου, η οποία, να σημειώσουμε, αποκαλύπτει, φέρνει στο φως και την επιστολή του κυρίου Μπορέλ που μόλις αναφέραμε, αναφέρει ότι ξέρω πως η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα κράτος. Άρα όσοι μιλάνε για λύση δύο κρατών δεν έχουν ρωτήσει την Ευρώπη. Κάνει λόγο για ευνοϊκή συγκυρία για νέο ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων. Η σημερινή συγκυρία, λέει, μετά τις εντάσεις της περασμένης χρονιάς, είναι ευνοϊκή για νέο ξεκίνημα, αρχής γενομένης από τη συνάντηση 5+1 στις ΗΠΑ. Το βασικό ζητούμενο είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία να είναι από την πρώτη στιγμή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και αυτά την επόμενη εβδομάδα, Μανιάνα, αναμένεται κάθοδος Ευρωπαίων αξιωματούχων αρχής γενομένης από τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο κύριος Ντόμινικ Ραμπ φτάνει στην Κύπρο, φτάνει στη Λευκωσία το βράδυ της Τετάρτης. Την Πέμπτη θα έχει διαδοχικές συναντήσεις για το Κυπριακό με την ειδική απεσταλμένη, με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την κυρία Σπέχαρτ, τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ενώ λίγο πριν την αναχώρησή του, αναμένεται να έχει συνάντηση ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών και με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον Ερσίν Τατάρ. Εκεί αναμένεται να ακούσει και τις δικές του θέσεις, ο οποίος, να σημειώσουμε, επιμένει σε λύση δύο κρατών. Κάτι, Χρύσα, και κλείνοντας με αυτό να σας πω, ότι φαίνεται ότι δεν συνάδει με έρευνα που φέρνει στο φως σήμερα η εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου, όπου αναφέρει ότι το 52,4% των Τουρκοκυπρίων επιθυμούν ειρήνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες, όπως ο καθένας εκλαμβάνει την έννοια αυτή. Επανένωση και ειρήνη ζητούν οι Τουρκοκύπριοι. Ευχαριστούμε πολύ, Μανιάνα. Στα κατεχόμενα για συνομιλίες με τους Τουρκοκυπρίους μεταβαίνει αύριο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με κύριο θέμα στην ατζέντα το Κυπριακό. Από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα, μαθαίνουμε ότι αύριο μεταβαίνει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη 1η με 2 Φεβρουαρίου, και το βασικό του θέμα θα είναι το Κυπριακό, και φυσικά, όπως ξέρουμε, κυρίως θα συζητήσει με τον Τατάρ, με τον ηγέτη των κατεχομένων, το θέμα των δύο κρατών, όπως έχει διατυπωθεί σαφώς από την Άγκυρα. Στο μεταξύ, είχαμε και δηλώσεις του συμβούλου του Ταϊπ Ερντογάν, του Ιμπραήμ Καλίνι. Είναι οι πρώτες δηλώσεις μετά την επανέναρξη των διερευνητικών. Ακριβώς. Είναι οι πρώτες δηλώσεις, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο μιας διάλεξης του κυρίου Καλίν, τηλεδιάλεξης, στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Διπλωματίας του Καχραμάν Μαράς, στο ομώνυμο Πανεπιστήμιο. Ήταν μια διάλεξη η οποία έγινε χτες το βράδυ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τουρκικής Νεολαίας και τον Μητροπολιτικό Δήμο του Καχραμάν Μαράς. Αναφερόμενος λοιπόν στην επανέναρξη της διαδικασίας των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, είπε τα εξής: χάρη στη γεμάτη όραμα
ηγεσία του Πρόεδρου μας, ξεκίνησε ξανά μετά από 5 χρόνια η διαδικασία των διερευνητικών επαφών. Πρόκειται, είπε, για ένα σημαντικό βήμα. Η σχέση μας με τη γειτονική μας Ελλάδα είναι ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τόσο τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με τις ισορροπίες Αιγαίου-Ανατολικής Μεσογείου. Και θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε επικοδομητικά σε αυτή τη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Είπε ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή είπε ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας τάξης, όπου θα επικρατεί ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την περιοχή του Κόλπου και την Αφρική. Ευχαριστούμε, Αριάννα.